Δημήτρη μου, και ξέρεις γιατί, μπράβο, πάρε μια ανάση. Γιατί αυτός ο τόπος, η Κρήτη, αυτή η χώρα, αυτή η παράδοση, δεν θα καθούν ποτέ, φίλε μου. Ποτέ. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, που από αυτή την ηλικία καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είσαι από την Κρήτη, να είσαι από την Ελλάδα. Πήραμε τον Golden Buzzer και είμαστε τέλεια! Ελλάδα εξαλέντε, θα τα ξαναπούμε. Μπράβο Δημήτρη, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Δεν έχει σημασία που θα φτάσει. Η διαδρομή έχει σημασία. Ψηλά, και αλλά... αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες παιδιά στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού ζουν κρητικόπουλα έχουν εμπνευστεί το μικρό Δημήτρη. Εύη Χριστάκη, έλα μέσα, σε παρακαλώ. Καλώς καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Συγκινημένη, Εύη, μας τα πω. Συγκινημένη. Και ποιος είναι... δεν δάκρυσε και ποιος δεν ανατρίχιασε. Είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε έτσι τόσο μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία να αγαπούν την παράδοση, να χορεύουν κριτικά και να συνεχίζουν την παράδοση αυτού του τόπου που μη τι άλλο. Οι χοροί μας δείχνουν πάθος. Πολύ περήφανοι οι γονείς του, πολύ περήφανοι εμείς, πολύ περήφανη η οικογένεια και γιαδάκι. Μια πολύ σημαντική οικογένεια. Όλοι θυμόμαστε και το έργο του αείμνηστου του Στέλιου Κεγιαδάκη που άφησε πίσω του στον Όμιλο Βραχοφόρων Κρήτης, που έχει άξιους συνεχιστές όπως το Γιάννη τον Πετράκη, όπως σε μικρότερες ηλικίες το μικρό Δημήτρη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Δημήτρης εμάς εδώ και μετά άρχισε να γίνεται κεντόρος στην Ελλάδα, γιατί βίντεο του δικά του είχαν ταξιδέψει ολόκληρο τον κόσμο με εκατομμύρια προβολές. Πότε ήταν? Νομίζω ήταν το Νοέμβριο του 20. Ναι. Δεν ήμουν στην παρέα σας, αλλά το είχα δει από το σπίτι και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια περίοδος δύσκολη για όλους μας, που ήμασταν έτσι κλεισμένοι. Είχαμε κλειστεί στο σπίτι για άλλη μια φορά και η ψυχολογία ήταν λίγο πεσμένη. Και μας ανέβασε τότε και... ο πιτσιρικάς. Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι εγώ από τότε πολύ πολύ χαρακτηριστικά. Επί μία εβδομάδα έβλεπε το βίντεο όλη μέρα, κάθε μέρα και ψάχναμε πού είναι ο Δημήτρης, ποιος είναι ο Δημήτρης, πώς τον λένε. Να έρθει στην παρέα μας. Πώς τον βρήκες, μόνο εσύ ξέρεις. Δεν ξέρω πώς τον εντόπισε, αλλά τον έφερε το Δημήτρη. Θέλετε να το δούμε, να θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή τι μας έλεγε, γιατί είναι μια πολύ σημαντική συνέντευξη και ο πατέρας του καταθέτει και αυτό και ο δασκαλός του Γιάννης ο Πετράκης. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Ο μικρός Δημήτρης Τσίγκος, ο 9χρονος που οι φιγούρες του
και ο χορός του έχουν ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Γεια σας! Γεια σου, αγάπη μου! Τι φωνούλα είναι αυτή, τι κάνεις? Καλά! Μας έχεις τρελάνει εδώ, σε ψάχναμε πόσες μέρες να σε βρούμε και εν τέλει σε βρήκαμε. Και λέμε πώς γίνεται ένα παιδί τόσο μικρό να ξέρει να χορεύει από την ψυχή του, γιατί πραγματικά αυτό φαίνεται, το αποπνέει ότι χορεύει από την ψυχή του. Ναι, από κάπου αλλού είναι το γονίδιο, δεν είναι πάντως από μένα, γιατί εγώ το μόνο που ξέρω να χορεύω είναι ένα σιρτό και αυτό το κομμάτι. Μήπως από τη μαμά. Από τη μαμά, ναι, γιατί ξέρω, όπως μου έχει πει και η πεθερά και ο πεθερός, ήταν και αυτή από μικρή στους χορευτικούς συλλόγους, χορεύε και αυτή από μικρή, οπότε κάπου από εκεί έρχεται όλο το γονίδιο. Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Όλα τα παιδιά ξέρουμε από αυτή τη μικρή ηλικία ή στο ποδόσφαιρο καταλήγουν, ή στο μπάσκετ, ή στο στίβο. Εσύ έχεις επιλέξει ένα μεγάλο μέρος κάθε μέρα, σε ώρα, να το περνάς χορεύοντας. Γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ να χορεύεις? Σ' αρέσει. Να σε βοηθήσω. Αυτή η φωνούλα του με τρελαίνει η φωνούλα. Τι σου λέει ο κόσμος όταν σε βλέπει να κάνεις αυτές τις φιγούρες και να μας πεις αν είναι και εύκολο να το κάνει κανείς? Φωνάζω. Δεν ακούω κάτι άλλο. Σου φωνάζουν, σε χειροκροτούν, ναι. Είναι προσιλωμένο στο πρακτικό. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιες φιγούρες? Δεν ξέρω. Για μένα στην αρχή όταν μου τα μάθαινε ο κύριος μου... Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά σε μία μέρα τα είχα μάθει. Σε μία μέρα. Εσύ, Δημήτρη, έχεις ταλέντο. Δεν συζητάμε. Είναι έμφυτο αυτό που έχεις. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για κάτι άλλο. Άσε, εσύ τώρα τις χορεύεις. Πόσους χορούς ξέρεις να χορεύεις και ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Όλους. Και ο αγαπημένος μου είναι ο Καστρινός. Μπαμπά Βασίλη, πώς νιώθεις βλέποντας το μικρό να χορεύει αετήσια? Πώς να το πω, ρε παιδί μου? Με περηφάνεια να χορεύει τα κριτικά, να μας βγάζει όλους σας προπρόσωπους τους κριτικούς. Δηλαδή, εγώ το είδα και είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχει κοινοποιηθεί παντού στους Έλληνες ομογενείς, στους κριτικούς ομογενείς, και νιώθουμε μια ιδιαίτερη περηφάνεια και μια ιδιαίτερη χαρά βλέποντας ένα πιτσιρικά να κινείται πάνω στη μουσική με έναν τρόπο διαφορετικό, με έναν τρόπο ξεχωριστό, και να διαφημίζει την Κρήτη μας, την παράδοσή μας σε όλο τον κόσμο. Μπαμπάς αυτού του παιδιού, πόσο κομμάτια μπορεί να γίνεται? Είναι πολύ, πολύ μεγάλη περηφάνεια και γι' αυτό το λόγο το ανέβασα και όλο αυτό, το είχα ανεβάσει μάλλον αυτό το βίντεο, γιατί πολλοί θα πούνε εντάξει, ανεβάζεις το παιδί στο ίντερνετ, στο Facebook, στα media τέλος πάντων. Είχε να κάνει κυρίως για την περηφάνεια, δηλαδή και για να τραβήξει κι άλλο τα παιδιά προς τους κριτικούς χορούς, προς τις παραδόσεις, όχι μόνο τα κριτικά. Γενικά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί χοροί, να τραβήξει λίγο τα παιδιά παραπάνω προς τα εκεί. Να φύγουν από τα τάμπλετ, να φύγουν από τα κινητά. Δηλαδή, εμείς έχουμε επιλέξει τον Δημήτρη και με το που σχολάσει από το σχολείο, έχει μια απασχόληση. Όλοι μέχρι 9-9.30 ώρα το βράδυ. Επιλέγουμε δηλαδή να μην κάθουμε στο σπίτι, να κάνει τα μαθήματά του βέβαια, και από εκεί και μετά ξεκινάει το ποδόσφαιρο, ξεκινάει ο χορός, ξεκινάει η ενόργανη, αγγλικά. Πόσο δραστηριότητες έχει αυτό το παιδί? Είναι πράγματα. Ναι, είναι πράγματα που θέλει ο ίδιος, δηλαδή τα έχει επιλέξει ο ίδιος. Αυτό είναι ένα στόχο των μη βραχοφόρων. Να προβάλλουμε τα σωστά πρότυπα για τις νέες γενιές. Να δείξουμε ότι μέσα από την παράδοσή μας μπορούμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Και να κρατάμε βέβαια τα θετικά πάνω απ' όλα, τα οποία θα μας βοηθήσουν αργότερα στη ζωή μας. Είναι σημαντικό αυτό. Δημήτρη, ξεκίνα παιδί μου, δείξε μας λίγο πώς χορεύουμε τον καιρό της καραντίνας. Πάμε. Για το λασκαρογιάννη, για το λασκαρογιάννη.